Αγία. Οι άνθρωποι αυτοί γίνονται θρησκευτικά ασθενείς με επιθετική και επιθυμητή συμπεριφορά. Κρύβονται στα μνήματα, τρέχουν εξαγριωμένοι στους δρόμους. Είναι έτοιμοι να κακοποιήσουν όποιον συναντήσουν, επειδή είναι υπό την πλήρη κυριαρχία του διαβόλου. Η συνάντηση του Χριστού με τους δύο δαιμονισμένους ήταν μια αποκάλυψη αφενός με του πραγματικού προσώπου και του έργου του διαβόλου και εφετέρου της δυνάμειος της χάριτος του Χριστού. Στη χώρα των Κεργεσινών αναδεικνύεται το αντικοινωνικό έργο του διαβόλου και το κατεξοχήν έργο του Χριστού. Στο σημερινό θαύμα φαίνεται καθαρά ότι ο διάβολος είναι πρόσωπο οντότης και το έργο του είναι καταστρεπτικό για όλη τη δημιουργία. Τα δαιμόνια κατέβαλαν το σώμα των ανθρώπων εκείνων και μιλούσαν προσωπικά με τον Χριστό. Τον παρακαλούσαν να τους επιτρέψει να εισέλθουν εις τους χείρους και όταν ο Χριστός τους επέτρεψε, τότε οι αγγέλοι των χείρων όρμησε κατά του κρυμνού εις την θάλασσα και απέθανε τη σίδαση. Νέα τι είναι ο διάβολος, ζημιά, καταστροφή, βλάβη, ασχήμια, αντικοινωνικότητα. Σήμερα όμως κάποιοι άνθρωποι επηρεασμένοι από ιδεολογικά ή και φιλοσοφικά ρεύματα ισχυρίζονται ότι ο διάβολος είναι απλή προσωποποίηση του κακού. Ψευδαίσθηση φαντασιόπληκτων χριστιανών που επιμένουν να βλέπουν παντού δαιμόνια. Και αυτή η θεώρηση αποτελεί έργο του διαβόλου που προσπαθεί να καλύψει την ύπαρξη πείθοντας τον κόσμο ότι δεν υπάρχει. Οι χριστιανοί οφείλουν να γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Αγία Γραφή ο Κύριος ερχόμεθε ή να για το θανάτου καταργήσει τον κράτος έχοντας το θανάτου του τέστη τον διάβολο και εις τούτον εφανερώθη ο Υιός του Θεού να λύσει τα έργα του διαβόλου. Ο διάβολος δεν είναι προσωποποίηση των βαθών, αλλά πρόσωπο που δημιουργήθηκε από τον Θεό ως άγγελος και όταν έχασε την κοινωνία μαζί του, έγινε πνεύμα σκοτεινό, διακατεχόμενον αργό υπερβολική στον αντιφόρο της ανθρωπία, που καλλιεργεί σκέψεις και διαθέσεις εναντίον του Θεού, εναντίον των ανθρώπων επηρεάζει την βούληση. Η μανία του εκδηλώνεται με τις προσβολές εναντίον της ψυχής μας. Ο διάβολος θα διεγούσε και θα θανάτωνε όλη την ανθρωπότητα αν ο Χριστός, όσο ποιόν τα πάντα, δεν τον εμπόδιζε. Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή διαπιστώνουμε επίσης ότι δύο δυστυχείς υπάρξεις, όταν κατολίστησαν από τα δαιμόνια, βγήκαν έξω από τις πόλεις, τα σπίτια και τις οικογένειές τους, κατοικούσαν στα μνήματα γιατί δεν άντεχαν την κοινωνία. Το φοβερό είναι ότι αγνοούσε πνευματικά αυτή την πραγματικότητα. Όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουμε, αλλά διστάζει κανείς να μιλήσει για τον διάβολο και την αμαρτία, επειδή ξέρει πώς θα την αντιμετωπίσει. Έτσι παραμένει ο κίνδυνος να συνεχίζει την προσπάθειά του ο σημερινός άνθρωπος, ανίσχυρος, αδύναμος και κυρίως αλήθωτος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθημερινά δίπλα μας εμφανώς καλεπίδια. Πράγματι, όσοι απομακρύνονται από τον Χριστό αλλάζουν διαθέσεις και φωνήματα και γίνονται άπιστοι, οργίδιοι, συκοφάντες, ψευδόρκοι, σαρκολάτρες, κλέφτες, καταφραστές, βλάστημοι, απάτριδες και επικίνδυνοι άνθρωποι. Στην άμεση ανάγκη να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα στην καθημερινότητά μας πια, ας συνειδητοποιήσουμε ότι το ισχυρότερο αντίδοτο είναι η ενότητα που καλλιεργεί μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας και η οποία αποτελεί την προϋπόθεση του ερχομού του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Όταν τον παρακαλούμε να έρθει και να σκηνώσει εν ημίν και να μας καθαρίσει από την χαρεπότητα του αβίου του βίου μας. Αμήν. Με το πόδι.